Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η 24 του μηνός, 24 Μαΐου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Σήμερα θα με βοηθήσει ο αδερφός Σιμών, ο Χαρίλαος Χαρίτων, με το καθιερωμένο του σχόλιο, διπλό αυτή την εβδομάδα, καθώς είμαστε ακόμα σε στάδιο, όχι στο Καθαζόγλιο, σε στάδιο. Και τώρα που λέω στάδιο, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον γιατρό μου πάρα πολύ, τον κύριο Νίκο Μπούρα, που με βοηθά. Βέβαια, είναι θυμωμένος μαζί μου γιατί δεν τον ακούω, δεν κάνω πλήρη αφωνία. Αλλά τι να κάνουμε, Χρήστο μου, ώρα για μπλε είναι αυτή, δεν γίνεται. Θα την παλέψουμε όμως, που θα πάει. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Κοντά μας είναι ο χορηγός μας, ο Καρφόπουλος, με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, τα ιταλικά του διακοσμητικά, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών, με δύο καταστήματα, Καραολή Δημητρίου 24 στη Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-306-307. Να πω ότι δεν θα κάνουμε σήμερα το διαγωνισμό μας για το Ira Camp, θα το κάνουμε αύριο. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον Χαρίλο, δηλαδή ο Χαρίλος θα μιλάω, εγώ θα ξεκουράζομαι. Πλάκα κάνω, όσο μπορώ θα παρεμβαίνω και θα κάνουμε την κλήρωση αύριο. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση με τη δική σας παρουσία. Θα δείτε ή μάλλον θα ακούσετε το τι εννοώ με τη δική σας παρουσία. Χρωστάμε. Είχαμε προαναγγείλει για 4 κληρώσεις αιτήσεων εγγραφών για το υπέροχο Ira Camp, το οποίο θα γίνει 18 με 24 Ιουνίου εδώ στην ευθεία του Ηρακλή, στην οδό του Ηρακλή, με Ιβανόφιο, με Κατσάνιο, με χορτατζίδες, κολυβητήριο δίπλα κτλ. Και έχουμε κληρώσει ήδη 3. Μας απομένει 1. Συνήθως το κάναμε 5, θα το κάνουμε όμως αύριο Παρασκευή, με τη δική σας συμμετοχή, με κουιζάκι πάλι. Αλλά πέρα από το κουιζάκι θα έχουμε και κάτι έτσι διαφορετικό για να βγει νομίζω η εκπομπή με άλλο ή σε άλλο τόνο. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε, θα συνεχίσουμε και θα πω την μεγάλη μου καλησπέρα στον φίλο μου τον Χαρίλο που είναι στην γραμμή και σήμερα είναι, πώς κάνουν στο μπάσκετ Χαρίλα αυτά τα double, triple, double, πώς τα λένε αυτά. Είσαι double-double σήμερα. Double-double. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Καλησπέρα σε εσένα Γιώργο και στο χαριτόβρητο και θαλερό κοινό σου. Και μιας και αναφέρομαι στο κοινό σου... Συγγνώμη που γελάω, συγγνώμη που γελάω. Όχι αγόρι μου, δεν είναι, ωραία είναι αυτά. Το γέλιο είναι ζωή. Ναι. Δεν έχουμε και πολλούς λόγους να γελάμε τελευταία. Λοιπόν, για να μην το έχω βάρος στη συνείδησή μου, επειδή η Νατάσα είναι πολύ παραπονιάρα, ναι. Να πω ότι μιας και απεγκλωβίζεται ο συγκεκριμένος παίκτης τις επόμενες μέρες από αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο παίκτης από τους κορυφαίους της φετινής Α2 που έχει προσυμφωνήσει με τον Ηρακλή είναι αυτός που έχει στο μυαλό της, άντε να το πω. Να το πω για να ησυχάσει, να μην έχει... Και αυτός που δώσαμε ένα παράδειγμα. Παράπονο, όχι. Δεν είναι θέμα παραδείγματος, λέμε τώρα, εντάξει. Εντάξει, καλά. Αυτός που έχει στο μυαλό του, σύγχρονο. Γιατί όταν ο Γιώργος Ματζιούχης είχε πει τις προάλλες... Τι είχε πει πάλι αυτός? Ένα είναι ο εθνικός με το χολάργο. Τώρα σε τρελαίνω γιατί δεν θες να λέμε αρνητικά πράγματα για σένα και σε τρελαίνω πατάω. Γιατί δεν θέλω, είπα ένα-ένα, τι κακό ήταν. Ένα-ένα είναι και σου είπα μέχρι το Σάββατο θα έχει τελειώσει. Καταρχάς, και υπόθεση... δεν μπορούσα να φωνάξω έτσι. Ναι, και η υπόθεση της Α1 θα έχει τελειώσει και πράγματι το Σάββατο. Τη φωνή που έχω δεν μπορώ να φωνάξω. Τελειώνει η υπόθεση και δυστυχώς ο χολαργός. Είναι το... 2-0 πάτρα χολαργός. Τους είχε κερδίσει μέσα στην Πάτρα στη δεύτερη παράταση. Α, ναι, σωστά. Να είναι άδικο το σύστημα, όλα παίζονται στα παιχνίδια, ουσιαστικά τα play-offs. Τα μεταξύ σου, ναι. Στο μπάσκετ είναι τα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που πρόκειται να είναι στην πρώτη πεντάδα στην κανονική περίοδο. Τελείωσε. Δεν πάει να έχει 10 ήττες. Όχι. Μας κέρδισε η Πάτρα που θυμάσαι που λέγει ο Βαγγέλης δεν μας προλαβαίνει. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, μας κέρδισε η Πάτρα που είχε 5 εξήτες παραπάνω από εμάς. Και δεν μας πρόλαβε ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι. Δεν οπότε επειδή το παιδί το συγκεκριμένο απεγκλωβίζεται από αγωνιστικές υποχρεώσεις και λογικά από την άλλη εβδομάδα, μια που και σε σένα στην πολύ ωραία συνέντευξη Ποταμού ο Λευθέρης Χατζηκυριακίδης είπε ότι γρήγορα θα κάνουμε τις κινήσεις και πρέπει να τις κάνουν γρήγορα γιατί στην αγορά κυκλοφορεί τσάπας. Και αφού κυκλοφορεί τσάπα στην αγορά πρέπει να γίνουν γρήγορα οι κινήσεις. Να πω λοιπόν και στην Ατάσα που γκρινιάζει ότι αυτός που έχει στο μυαλό του, αυτός είναι ο παίκτης. Πάμε παρακάτω λοιπόν, ο Χολαργός θα είναι πριν πάμε παρακάτω, η δεύτερη ομάδα που θα ανέβει στην Α1 και ντροπή μας. Μπράβο μας και ντροπή μας, έτσι. Ναι. Ντροπή μας που η Α1 θα έχει ομάδα που λέγεται Χολαργός. Ναι, έχουμε κάνει μάγκες, να το πω έτσι, στην αργό. Ό,τι συνοικία υπάρχει. Της αθλητικογραφίας, όλες τις συνοικίες των Αθηνών, φίλε. Όλες τις συνοικίες των Αθηνών. Και καλά που δεν έκανε λίγο ομάδα να έκανε καμιά συνοικία από εδώ από τη Θεσσαλονίκη να μας κοροϊδεύει κιόλας, να μας δουλεύει κιόλας. Ναι. Πες μου, αγόρι μου, τι ήθελες. Έχεις χαιρετίσματα από τον Φιλόκαλο το Θανάση. Τι παιδί είναι αυτό, που προσπαθεί να θυμηθεί μία λέξη που είπε στις προάλλες την Τρίτη και δεν μπορεί. Πες λίγο αυτές τις δύο που είπε στην αρχή, μήπως είναι αυτές. Χαριτόβρητο και θαλερό. Μάλλον το χαριτόβρητο εννοεί. Ναι. Το χαριτόβρητο είναι το χαριτωμένο, το ωραίο, το όμορφο αυτό που έχει. Μάλλον εννοεί το χαριτόβρητο. Γεννηθεί ωραίο και θαλερό είναι το φρέσκο, το δροσερό κοινό σου. Ναι. Σαν το υγρό το όνομα. Θαλής Τσιριμόκος, δεν λέμε Θαλής, είναι αυτός που είναι έτσι ντουρονικολάι, πώς το λένε, έτσι φρέσκος. Η Μαριλίζα γράφει καλησπέρα, κακός που δεν κάνεις, λέει, πλήρης αφωνία. Τα φιλιά μου στο Χαρίλαο. Γι' αυτό έχω το Χαρίλαο, για να μην κάνω πλήρης αφωνία. Τι αφωνία δεν κάνεις. Πλήρη αφωνία. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι. Πλήρη αφωνία. Γιατί άκουσα ένα σίγμα την πρώτη φορά που δεν μου άρεσε καθόλου. Ναι. Ναι, είναι από τα δύσκολα πράγματα στα ελληνικά. Εντάξει, το διόρθωσα. Η σύνταξη ανάλογα με το γένος των επιθέτων. Ναι. Μαριλίζα έχει γλυκύτατο όνομα, όπως και η Ηλία. Γλυκύτατο, μπράβο, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, μια που δεν πρέπει να μιλάς και εγώ δεν μπορώ να μην μιλάω. Εγώ πατάω το pause τώρα και σε αφήνω. Ναι, θα σου πω μια ιστορία. Ναι. Να γυρίσουμε λίγο στα αρχαία χρόνια, να σας ακουμπήσουμε πίσω στους καναπέδες, στις θέσεις οδήγησης. Κάτσε λίγο να ακουμπήσω, περίμενε. Ναι. Στην αρχαιότητα λοιπόν δεν υπήρχαν μεταγωγικά πλοία, δηλαδή αυτά που λέμε επιβατηγά πλοία, δηλαδή πλοία που μετέφεραν κόσμο. Υπήρχαν μόνο εμπορικά και όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν φορτώνονταν επάνω στα εμπορικά αναγκαστικά. Και η Ρόδος, όπως ξέρεις, είναι ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο νησί, ακριτικό νησί της Ελλάδος και μακριά και από την Αθήνα. Οπότε ένας πανέξυπνος Αθηναίος αθλητής του Στίβου εκείνης της εποχής είχε πρίξει τα σηκώτια εκεί των Αθηναίων στο να κομπάζει, μας λέει ο Έσωπος τώρα, είναι από το μύθο του Εσώπου με τίτλο «Ανήρ κομπαστής», δηλαδή ο άνδρας που καφιόταν. Μπορώ να πω κάτι, να βάλουν λίγο φωνή στα δυτικά, λίγο να βάλουν λίγο φωνή παραπάνω. Ναι, ναι, καταπληκτικός ο Έσωπος, γιατί ήταν μεγάλοι οι αρχαίοι Έλληνες και εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ψίχουλο από τη μεγαλοσύνη τους, από το μεγαλείο τους. Λοιπόν, αυτός τους είχε πρίξει τα σηκώτια όλους. «Εγώ στη Ρόδο πριν από κάποιο καιρό σε ένα τουρνουά στα τσικλητήρια, ξέρω εγώ, είχα πηδήξει 500 μέτρα Φερρυππίν», τους έλεγε. Οπότε μια μέρα του έλεγε και σε μια παρέα, όπου ήταν ένας αγανακτισμένος, εκεί στο γήπεδο το έλεγε, και αυτός ο αγανακτισμένος σηκώνεται από τη θέση του, συγγνώμη, και πηγαίνει στο σκάμα του άλματος, τραβάει μια γραμμή, γράφει τη λέξη «Ρόδος», και γυρνάει και του λέει «αυτού γάρ και Ρόδος και πίδημα». Με τα χρόνια εσείς οι νεοέλληνες το μάθατε «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα». Το απλοποιήσαμε για να το καταλαβαίνουμε καλύτερα. «Αυτού γάρ και Ρόδος και πίδημα». Γιατί τους έλεγε «πάτε στη Ρόδο να ρωτήσετε αν δεν με πιστεύετε». Γιατί ξέρω ότι κανείς δεν θα πάει στη Ρόδο να ρωτήσει.
Σιγά, πόσες είναι οι πιθανότητες κάποιος που θα πήγαινε με εμπορικό καράβι να πάει, να γυρίσει, να ρωτήσει, να κάνει, να τους βρει και να τους πει ότι σας κοροϊδεύει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχουν στιγμές που η ώρα για μπλε. Χαρίλε, υπάρχουν στιγμές που η ώρα για μπλε μου θυμίζει την παλιά ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Μπορείς ναι, να... και τον Μπακογιαννόπουλο. Μπορείς να συνεχίσει. Ο μικρός Λουστράκος, ο οποίος μέσα στη Σιβηρική Στέπα. Δεν ξαναμιλάω. Άφηνε το δάκρυ του να κοιτάξει. Δεν ξαναμιλάω, δεν ξαναμιλάω. Στο παγωμένο χιόνι. Ναι. Λοιπόν. Πάμε. Δεν τον πρόλαβε τον Μπακογιαννόπουλο. Πώς τον πρόλαβα, μωρέ, πώς τον πρόλαβα. Δεκαετία 80. Πώς τον πρόλαβα. Τι ωραία βράδια ήταν εκείνα. Δηλαδή είχες τη μελαγχολία ότι την επόμενη ημέρα είχες σχολείο και έβλεπες και αυτόν η ώρα 12 τη νύχτα. Δύο πράγματα με αγχώνανε. Ένα αυτό και το δεύτερο ότι έπεφτε το σήμα της Αθλητικής Κυριακής και έβγαινε. Η μουσική της Αθλητικής Κυριακής που σήμαινε. Και έβγαινε ο Μαμουζέλος και έλεγα πω από σχολείο αύριο δεν διάβασα πάλι τίποτα. Αύριο σχολείο, ναι, είναι κλασικό σε όλα τα παιδάκια της εποχής μας είναι αυτό. Όχι μόνο αύριο σχολείο, ότι αύριο σχολείο και εγώ έπαιζα μπάλα όλη μέρα και δεν διάβασα πάλι. Ναι. Όχι, εγώ αυτό το πρόβλημα δεν το είχα. Εσύ δεν το είχα. Φαίνεται. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αυτό το πρόβλημα δεν το είχα, αλλά το σχολείο ήταν ένα αντανακλαστικό ερέθισμα. Λοιπόν, φίλε, γιατί είπα το Ιδού η Ρόδος, γιατί μνημόνευσε το Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πείδημα. Γιατί υπάρχει ένας ανήρ κομπαστής τον τελευταίο καιρό, ο οποίος εμπλέκεται με τα πράγματα του Ηρακλή. Αυτός λοιπόν ο Ανίρ Κομπαστής από του βήματος της Βουλής, τι ωραία που στα συνδέω, μας είχε πει ότι ο κόσμος ξέρει ποιος πολιτικός ενδιαφέρεται, ο κόσμος του Ηρακλή ξέρει ποιος πολιτικός ενδιαφέρεται πραγματικά για το σύλλογο και για τα συμφέροντά του. Το τίτλο λοιπόν αυτό, του ανθρώπου που κίδεται για τα συμφέροντα του Ηρακλή, τον κρατάει για τον εαυτό του ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, ο υφυπουργός αθλητισμού. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για το συγκεκριμένο ισχυρισμό του. Βεβαίως τα πράγματα τα ίδια έχουν μια αμφιβολία, καθώς παθομολογουμένος άφησε τον Ηρακλή να τον σκοτώσουν για μια ακόμη φορά πέρσι. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, δεν έκανε τίποτα στην προοπτική αποκατάστασής του, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα που ο ίδιος ο σύλλογος του χαράσει το σκάμα γράφοντας Ρόδος και του λέει αυτού γαρ και Ρόδος και πείδημα. Έχω άδικο, Γιώργο? Και συνάντηση την Τρίτη. Βεβαίως. Όχι κανένα. Και για να δοθεί λύση για το κόκκινο αφημί του γάμα σίγμα, γιατί όσες επανεκκινήσεις και να γίνουνε, όσο και να τρέχει ο Φώτης με τους συνεργάτες του, αν ο αφημί δεν αποκοκκινήσει, δεν ξεκοκκινήσει, δεν γίνεται δουλειά, γιατί δεν μπορεί να έχει οικονομικά τα λαβέρια ο σύλλογος. Δεν μπορεί να διαφημιστεί ο άλλος το σύλλογο, δεν μπορεί να εισπράξει, δεν μπορεί να πάρει χρήματα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πρέπει να δοθεί λύση. Και για την ΠΑΕ, τι απλά, τι όμορφα τα πράγματα, επειδή σας έχουμε διαλύσει, επειδή πριν από λίγο ο χαριτωμένος, άλλος χαριτόβητος αυτός είναι πραγματικά χαριτόβητος, πρωθυπουργός μας, παρεχώρησε και επισήμως το ΟΑΚΑ για αυτό το Athens Convention, πώς το λένε, ναι, στον Παναθηναϊκό. Επειδή σε όποιον δηλαδή θέλουμε κάνουμε χατήρια και ρουσφέτια, να κάνουμε και ένας εσάς που σας έχει σφάξει επανειλημμένος το ποδοσφαιρικό σύστημα. Βέβαια, να μην κάνει μόνο... Όχι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, απλώς να ευεργετήσει και εσάς μια τροπολογία που κάναμε για άλλον πάλι. Κάναμε για τον Κατσουράνη, ο οποίος είναι ο κομματικός έπαρχός μας στην Πάτρα, να τα λέμε τα πράγματα. Και θέλουμε τώρα τις ομάδες να τις κάνουμε 20 για να σπρώξουμε και τον Κατσουράνη να παίξει Super League. Α, μπράβο! Μου τα εξηγείς πολύ ωραία. Και κύριε Βασιλιάδη, εσείς δηλώσατε πρόσφατα εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι ο Ηρακλής έπεσε άδικα πέρυσι. 100% πλέον το λένε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλουμε λόγια όμως, κύριε Βασιλιάδη μου. Πάλι θα μνημονεύσω έτσι σφινάκι από... Α, Χαρίλα, πριν μνημονεύσεις, μπορείς σε παρακαλώ να μου ρίξεις ένα ομάδες που μου λείψε από το καλοκαίρι το προηγούμενο? Ομάδες!
Γιατί είναι και ο Πανιόνιος. Είναι και ο Πανιόνιος, βέβαια. Ναι, πάλι θα είναι, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Τώρα μας ενδιαφέρει ό,τι χατήρια κάνετε τόσα χρόνια στο υπόλοιπο ποδοσφαιρικό σύστημα, να τα κάνετε και σε εμάς πλέον. Και δεν θα σας πούμε ευχαριστώ. Προσέξτε. Όχι, δεν θα σας πούμε. Γιατί είναι σταγόν εν ωκεανό, φίλε. Σταγόν. Ναι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τι έλεγα πριν το ηρμό της σκέψεώς μου. Έλεγα ότι να είδες, αυτά είναι μαθηματικά, είναι αλυσίδα. Λοιπόν, η Νατάσα γράφει για να σε βοηθήσω. Καλησπέρα Γιώργο και Χαρίλαε. Ο Χαρίλαος είναι αρχαιοελληνικό λεξικό καθώς και νεοελληνικό, πάντα απολαυστικός. Ο Βαγγέλης γράφει, σε λίγο καιρό έρχεται. Το άκουσε αυτό που είπα η Νατάσα, πήρε το μήνυμά της, κατάλαβε. Προφανώς. Ο Βαγγέλης γράφει, σε λίγο καιρό έρχεται γειτονιά η 10 του Χατζιβρέτα, γειτονιά σε εισαγωγικά εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χατζιβρέτας που έχει δημιουργήσει ακαδημίες και μπασκετική ομάδα με την επωνυμία, πώς να το πω, με τα αρχικά, μάλλον δεν είναι επωνυμία, με το 10, γιατί ήταν και το νούμερό του. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας λέει ο Βαγγέλης, θα γίνει κανένα σχολαργός στη Θεσσαλονίκη σε λίγα χρόνια. Α, μπράβο, να χάνουμε την άνοδο από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Άστο τώρα, αυτό είναι ιστορία που πονάει επί του παρόντος. Πάμε, κύριε Βασιλιάδη μου. Ναι. Λοιπόν, απλούστατα θα να ισχύσει και για την νέα ΠΑΕ Ηρακλής η τροπολογία Κατσουράνη Παναχαϊκής, όπως ίσχυσε για τον έπαρχο, για τον κομματικό έπαρχο των πατρών, να ισχύσει και για μια αυτόνομη ομάδα ανεξάρτητη, η οποία όμως είναι πολύ σφαγιασμένη, για να βγούμε, να πούμε, να παραδεχθούμε όλοι εμείς οι αφισβητείες που του λέμε αυτού η Ρόδος, αυτού γαρκέ Ρόδος και το πείδημα, αυτού γαρκέ Ρόδος και πείδημα. Όλοι εμείς οι αφισβητείες, οι κακοί άνθρωποι που δεν πιστεύουμε τα αγνά αισθήματα του υφυπουργού μας, να βγούμε να πούμε ναι, ο άνθρωπος έδωσε λύσεις. Τελείωσε. Εμείς είχαμε άδικο, αυτός είχε δίκιο, ενδιαφέρεται για τον Ηρακλή. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δεν μπορείς να, ούτε και ο αλέφατος να είσαι, δεν μπορείς να τα εξηγήσεις πιο ωραία. Να συμπληρώσω κάτι. Βέβαια. Χθες ο κύριος Χατζόγλου, ένα μέλος από τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, μας είπε ότι η νομική υπηρεσία εξακολουθεί να ασχολείται με όλα αυτά και πέρα από τα ραντεβού, που το ραντεβού να πούμε ότι θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη, 29 του μηνός, με τον Βασιλιάδη. Τρίτη, 12 η ώρα ο Ερασιτέχνης, 1 η ώρα η ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, ναι. Ότι δεν το έχει αφήσει η νομική υπηρεσία το θέμα FIFA, UEFA, Αστέρας, Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός, Πανιόνιος τώρα κτλ. Ότι μπορεί να μην έχουν νέα χειροπιαστά να μας λένε κάθε μέρα, αλλά το θέμα το τρέχουν, ασχολούνται και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Επειδή μου έδωσε πάσα. Μία ακόμα μπορώ. Ναι. Το φοβερό επίσης είναι, στην ερώτηση που του έκανα, αν μπορείτε κύριε Χατζόγλου να μας βοηθήσετε με καθαρίσεις με το ένα με το άλλο, μου λέει, ναι. μας λέει ότι έχουμε ρωτήσει 100 φορές την ΕΠΟ και το κράτος και δεν μπορούν οι ίδιοι να μας δώσουν απάντηση για το τι χρωστάμε, πώς το χρωστάμε, τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε και είμαστε λίγο... Καλά, περίμενε. Το κράτος δεν θα σου απαντήσει αυτό και η ΕΠΟ. Το τι χρωστάς και πόσο χρωστάς θα το δείξει η ειδική εκαθάριση που θα γίνει. Ναι. Το πιο μέρισμα αυτό που οφείλεις να πληρώσεις. Ναι, θα σου πει η ΕΠΟ. Κάτσε να μην παρεξηγούμεθα. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά τώρα ο Ηρακλής λέει το πολύ απλό. Δεν χρωστάμε τίποτε. Όπως δεν χρωστάει ο Κατσουράνης. Έτσι ακριβώς. Μηδέν. Εκείνος επειδή είναι κομματικός έπαρχος στην Πάτρα. Επαρχώς. Στην Αχαΐα και εμείς επειδή είμαστε χιλιοαδικημένοι και είμαστε Ηρακλείς. Τελείωσε. Ξεκάθαρα πράγματα. Ντεκλαρέ. Και όταν είπες τώρα ότι ο κύριος Χατζόγλου σου μίλησε για την FIFA και την UEFA, ναι. Έρχομαι εγώ ο αιρετικός που τα βλέπω τα πράγματα όλα από άλλη θέαση. Γιατί μόνο από εκεί μπορεί να κερδίσει κάτι, έτσι. Από εδώ δεν μπορείς να κερδίσει κάτι. Ναι, να κερδίσει κάτι. Σε ποια FIFA και UEFA προσφεύγει ο Ηρακλής. Αυτή που έχωσε χθες την Επιτροπή Παρακολούθησης της μέσα στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για να υποπτεύσει ότι σωστά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα κάνει τη δουλειά της και θα αποδεχθεί το αίτημα για κατάργηση της ποινής του επιβιβασμού.
Εκεί προσφεύγει ο Ηρακλής. Από εκεί περιμένει δικαίωση. Αυτό ο είναι η μεγαλύτερη απορία. Να παρακολουθούμε λίγο την επικαιρότητα, παιδιά. Αυτή είναι. Το, μα το ξέρουμε, όλοι το ξέρουμε. Αλλά... Όχι, δεν το λέω για σένα. Το λέω γενικά. Ο κύριος Χατζόγλου το ξέρει. Εγώ την έκανα την ερώτηση στον κύριο Χατζόγλου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν πρέπει, ότι πρέπει να το παρατήσουν. Καλά κάνουν και βάζουν νομική υπηρεσία και πάει στην ΕΦΑ και στην ΕΦΑ. Πολύ καλά κάνουν, αλλά είναι η απόλυτη οξυμορία. Είναι η απόλυτη οξυμορία. Είναι το απόλυτο οξύμορο. Δηλαδή προσφεύγει σε αυτούς που χθες πήγαν στην ΕΕΑ για να την πιέσουν να δεχθεί την πρόταση της Super League για κατάργηση του προϋβασμού, της ποινής του προϋβασμού. Και εσύ λες πάω να πάρω λεφτά από αυτούς. Αύριο θα πάνε στο γραμμένο, στην επιτροπή της, στην συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, να υποπτεύσουν ότι και η ΕΠΟ θα αποδεχθεί και θα βγει ο γραμμένος να πει «Δεν έκανα κολοτούμπα», άκου τώρα το επιχείρημα του γραμμένου. Δεν έκανα κολοτούμπα, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Mm. Δεν έκανα κολοτούμπα. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. 2 Απριλίου είπα στον αποχωρώ κύριο Θωμαίδη ότι δεν αλλάζουν οι νόμοι μεσούσης της περίοδου. 22 Μαΐου λέω κάτι άλλο, αλλά ήταν μέσα η Επιτροπή Παρακολούθησης της FIFA UEFA. Με ανάγκασαν. Και μου άλλαξε τον αδόξαστο. Μου λέγει να το δεχθώ. Με ανάγκασαν, ναι, με ανάγκασαν. Τι ωραίο, τι ωραίο λουκουμάκι του ήρθε του γραμμένου αυτό, ε. Πολύ ωραία του κάθισε. Τι ωραίο λουκουμάκι. Όταν το διάβασα αυτό από το λεγόμενο έτσι και αγαπημένο κυβερνητικό. Σε όλους μας κυβερνητικό ρεπορτάζ, όταν το άκουσα, δηλαδή είπα, Θεέ μου, τι γίνεται, ρε. Δεν ξέρω. Να θυμήθηκα αυτό που ήθελα να πω, ότι πάλι ένα συστημικό site, το οποίο όμως... αυτό που, λέει, που λέμε τώρα στην ιντερνετική γλώσσα αυτοτρολάρεται τελευταία, έγραφε τις προάλλες ότι τελείωσε. Ισχύουν οι κυρώσεις για τις ομάδες που δεν θα αποκτήσουν άδεια. Τόσες μεταγραφές, τέτοιοι περιορισμοί, μείον 6 βαθμοί, εκτός από την ΠΑΕ Ηρακλής όταν συσταθεί, για την οποία θα ισχύει ο υποβιβασμός. Ναι, μου το έχεις πει και την Τρίτη αυτό, ναι. Όχι, δεν σου είχα πει την Τρίτη. Σου είχα πει παλαιότερα πάλι αντίστοιχο σχόλιο. Α, πλέον απλά το ξαναβάλε. Η ποδοσφαιρική κοινωνία το παραδέχεται αυτό για τον Ηρακλή. Ναι. Δηλαδή ακόμη και αυτή, αυτό που σου λέω, είναι site που ελέγχεται από το νέο Χαλιφάτο. Ναι, κατάλαβα. Ναι, είναι site που λέγεται, και όμως και αυτοί οι άνθρωποι το παραδέχονται και κάνουν black humor με το συγκεκριμένο πράγμα. Θέλεις να πάμε σε διάλειμμα, το κατανοώ, μου τα εξηγείς ωραία. Δεν έχουμε τίποτα, συνεχίζουμε. Α, είμαστε ντεκλαρέ. Δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε. Ούτε τίποτα. Είμαστε ντεκλαρέ, αλλά πρέπει να κλείσουμε παρά και 53. Ναι, μου το είπε ο ανανύψας από σοβαρό τραυματισμό με ρήξη στους χιαστούς ραδιοσκηνοθέτης Χρήστος Κιώσης. θα νομίζει κανείς ότι ο κεντρικός του Ηρακλή είναι και η χολύπτης μας εδώ. Όχι, αλλά εντάξει. Έχουν ίδιο ονοματεπώνυμο, δηλαδή, ναι, το έχουμε πει αυτό. Συνωνυμία και συνεπωνυμία, ε. Φοβερό. Εκπληκτικό, σπάνιο πράγμα αυτό. Οπότε, λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, και δεν είναι Γιώργος Παπαδόπουλος, ας πούμε, είναι Χρήστος Κιώσης. Δεν μου λέτε, κύριε Βασιλιάδη, θεωρείτε ότι μπορεί πέρα από τις ατάκες σας να γίνει κάτι στην πράξη, ή να είχαμε να λέγαμε. Όχι, βρε. Μπέσα τώρα, μπέσα. Όχι, βρε, υποσχέσεις επί υποσχέσεων, και να δούμε και να και μα και τα λοιπά. Μα τα λέω αυτά για να παρακινήσω τις ελάχιστες πιθανότητες που υπάρχουν να γίνει κάτι, για να τσιγκλίσω και να φέρω στο φιλότιμο. Γιατί υπάρχουν... Στο ποιο, Χαρίλε, στο ποιο. Ναι, στο φιλότιμο, και θα σου πω με ποιο τρόπο το κάνω. Υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη στελέχη έτσι, του Υπουργείου της Γενικής Γραμματείας, τα οποία τελούν υποπαρέτηση από πέρσι το καλοκαίρι, όταν ανακοινώθηκε η νέα εκτέλεση, η νέα εξόντωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, επειδή ακριβώς το ποδοσφαιρικό σύστημα εκτέλεσε τον Ηρακλή. Αυτή η παρέτηση δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, αλλά το μόνο που ενεργοποιήθηκε είναι να ακούνε τι λένε τα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και να τα μεταφέρουν εκεί. Οπότε να μεταφέρουν ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει κάτι. Δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει κάτι. Μακάρι να μας διαψεύσουνε. Μακάρι να μας διαψεύσουν, οι πρώτοι που θα το πούμε θα είμαστε. Σοβαρολογείς. Οι πρώτοι που θα το πούμε. Μακάρι. Ποτέ δεν υπήρξαμε κομματόσκυλα και ποτέ δεν θα υπάρξουμε.
Όχι βέβαια. Αυτά τα αφήνουμε για άλλους. Πού να σε πάω τώρα? Στα εξήγησα πολύ ωραία, Ναι. Πού θες να σε πάω ή να πας εσύ μόνος? Κυριακή θα πας στο παραλίμνιο. Θα πάω να κάνω συντήρηση δυνάμεων. Ναι, συντήρηση δυνάμεων, θα κάνεις και εσύ το δικό σου rotation. Ναι. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Πού πήγε, έφυγε, εδώ είσαι. Ο στόχος είναι η διατήρηση του ID του με rotation μαζί, πακετάκι. Πακετάκι, κρακ κρακ. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα όλο το ενδιαφέρον είναι στο διοικητικό. Είναι στο διοικητικό τομέα της όλης υπόθεσης, στον ιδιοκτησιακό, στο θέμα της σύστασης της ΠΑΕ και μακάρι όλα τα πράγματα να καταλήξουν έτσι ώστε η νέα ΠΑΕ να μην έχει καθόλου χρέη και αυτό θα το... Τώρα πέρα από κάθε αστείο και κάθε πείραγμα θα το πιστωθεί ο κύριος Βασιλιάδης αν το κάνει. Όπως είπες, όχι συζητάμε. Ότι πρόκειται να πούμε ευχαριστώ, γιατί σε έναν που τον σφαγιάζεις κατά εξακολούθηση το να του βάλεις ένα τσιρό, τώρα θα είναι τέτοι δικά σου παραδείγματα, μου αρέσουν, Να του βάλεις ένα τσιρέτο δεν σημαίνει ότι θα σου πει και... Εγώ λέω άλλο, ότι όταν του κόβεις τα δύο πόδια και τα δύο χέρια... Μετά, και του βάζεις προσθετικά τι μετά. Τι να του βάλεις μετά, ναι, τι να του βάλεις. Ναι, ωραία, ναι, τέτοια είναι τα ωραία τα δικά σου. Μακάρι να γίνει και μακάρι να το εννοεί ο κ. Βασιλής και να μην το εννοούσε οι συνθήκες και όλοι εμείς με τις ταπεινότητές μας να τον πιέσουμε, να τον φέρουμε έτσι σε ένα μεταξύ σφύρος και άκμονος για να αναγκαστεί να πάρει κάποια απόφαση η οποία να είναι ευεργετική, όπως ευεργετικές είναι οι αποφάσεις που παίρνονται για όλες τις άλλες ομάδες και ιδίως προσφάτως πάρθηκε για το μεγάλο αυτό αγωνιστικό, αθλητικό, ποδοσφαιρικό διαμέτρημα που λέγεται Παναχαϊκή. Διαμέτρημα. Ναι, που η μόνη χρήση στην καθημερινότητά μας είναι για να αντικαταστήσουμε βλασφημία αναφέροντας το όνομά της. Συγγνώμη που το λέω, Γιώργο. Ναι, με συγχωρείς. Θα φάω πέσιμο από την Πάτρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Φάε, φίλε, εμένα θα με βρούνε. Τι με νοιάζει, εγώ θα εξηγώ ωραία. Ναι. Ερώτηση έχω από Νατάσα. Αν χρειαστεί να γίνει καθάριση, αληθεύει ότι θα χρειαστούν 3 μήνες για να ολοκληρωθεί? Αυτό υπόθηκε χθες. Δεν ξέρω. Λένε ότι θέλει πάρα πολύ καιρό. Ναι. Έχω ακούσει ότι ομάδες που είναι σε ειδική εκαθάριση... Ποιες? Ομάδες οι οποίες είναι σε ειδική εκαθάριση δεν έχουν ακόμη τελειώσει με την υπόθεση αυτή για πολύ καιρό, για μήνες. Αλλά έχουν πάρει μια εικόνα για τα χρέη τους, έτσι. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Σωστά. Έχουν πάρει μια εικόνα. Απλώς, αν ο Ηρακλής εξασφαλίσει ένταξη στην τροπολογία Κατσουράνη Παναχαϊκής, δεν θα ενδιαφέρεται για το πότε θα τελειώσει η εκαθάριση. Γιατί θα έχει καθαρή εικόνα. Και αυτό σωστό. Η εκαθάριση θα μπορεί να συνεχίζεται. Φαντάζομαι εγώ, μπορεί να ισχύει κάτι άλλο και να μην το ξέρω εγώ. Εξέφρασες την αισιοδοξία σου πριν αυτά από λίγο. Αυτά είναι χωροτεχνικών, γι' αυτά θα βγάλεις τον κύριο Δόβελο μια μέρα να στα εξηγήσει. Λοιπόν. Να σου δίνω ιδέα. Ναι. Αύριο έχεις εκπομπή? Έχω. Λοιπόν, βγάλε τον κύριο Δόβελο αύριο. Καλά. Να ξέρεις. Σου κάνω έτσι και αξιταξία στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εξέφρασες την αισιοδοξία σου για το ότι ο κύριος Βασιλιάδης θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πλάκα κάνω. Όχι, πλήρως απεσιόδοξο σήμερα, αλλά μακάρι να το κάνει και να το πούμε μπράβο. Θα εκφράσεις την ίδια σου αισιοδοξία για το ότι θα βρεθεί 1, 2, 3 χωσάδες στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αναλόγως. Ακούστηκα βαθιά. Όλα είναι μουτάντι, Γιώργο. Τι είναι. Θέλω να σου πω, όλα είναι σχετικά. Είναι σχετικά. Όχι, το άλλο να πεις. Τίποτα, λατινικά. Μουτάντους μουτάντι. Όλα είναι καταναλογία. Όλα είναι σχετικά, ρε παιδί μου. Τι εικόνα θα παρουσιάσει η νέα ΠΑΕ σε επίπεδο υποχρεώσεων για να βρεθούν άνθρωποι. Πάντως είναι προφανές ότι οι ίδιες οι συνθήκες και οι ανάγκες που υπάρχουν οδηγούν προς την κατεύθυνση της ομάδας μεγαλομετόχων και όχι του ενός μεγαλομετόχου. Η οποία ομάδα υπάρχει το ανοιχτό ενδεχόμενο να ενισχυθεί και με επιχειρηματίες Α ή με επιχειρηματίες οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη φάση της επανεκκίνησης στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έλκονται πλέον από το γεγονός ότι η ομάδα επανήλθε στις επαγγελματικές κατηγορίες, Λαράκι μου. Μακάρι να έλκονται. Ναι. Μακάρι. Όλα είναι πιθανά. Μακάρι. Όλα είναι πιθανά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα είναι 320.000 ευρώ, τις άμεσες ανάγκες για την εγγυητική επιστολή, η οποία είναι 140 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά. Αυτά είναι χρήματα που δεν μπορούν να βγουν από τον κόσμο. Όσους μήνες και να αφήσεις, άσε που δεν έχεις καθόλου χρόνο, αλλά όσους μήνες και να αφήσεις έναν έρανο να εξελιχθεί, δεν μπορείς να μαζέψεις 500 χιλιάρικα από τον κόσμο. Το πρώτο, που πρέπει, να δοθεί... Είναι μεγαλομέτωχος ή ομάδα μεγαλομετόχο. Το πρώτο που ή πρέπει να δοθεί... Το βασικό καθεστώς με μεγαλομέτωχο ή πολυμετοχικότητα. Ναι. Άλλο, για μια ακόμη φορά θα ακουστεί από την εκπομπή σου, άλλο η πολυμετοχικότητα, άλλο η εταιρεία λαϊκής βάσης. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εταιρεία λαϊκής βάσης ήταν εκείνο το εγχείρημα που επιχειρήθηκε αλλά απέτυχε στον Άρη, που λεγόταν Κοινωνία Μελών. Λες και στην εκείνη αρχή, είναι, ναι, η εταιρεία λαϊκής βάσης. Ευτυχώς οι νυν διοικούντες έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, ήταν και από κοντά, ας πούμε, τη γλύκα των διοικητικών και τις ανάγκες που υπάρχουν και δεν έριξαν τέτοιο πράγμα στο τραπέζι. Γιατί ξέρεις, ακόμη στον κόσμο τα βλέπεις, είσαι πολύ ενεργός στα social media. Βλέπεις ότι υπάρχει ακόμη κόσμος, όχι ρε μόνοι μας, ρε ο κόσμος, ρε ο κόσμος θα στηρίξει την ομάδα στη Football League. Ευτυχώς δεν τσιμπάνε ο Λάκης Παπαϊωάννου και οι υπόλοιποι εκεί πέρα που είναι, γιατί είδανε πόσες είναι οι ανάγκες και πόσο άμεσες είναι οι ανάγκες. Ναι, ο κόσμος να στηρίξει όποιος έχει δυνατότητα να πάρει μετοχές, αλλά επικουρικά. Επικουρικά. Υποβοηθητικά. Εγώ θα έλεγα, βοηθητικά, εσύ έβαλες και το υπό. Που θα κάνουν και το Χωσέμπα Ετσεμπερία. Α, είπα Χωσέμπα Ετσεμπερία. Ναι. Άρχισες να διαφημίζεσαι ως κορμοράνος. Φίλε, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Φίλε, σε ενημερώνω, ναι, για να ξέρεις, όχι ότι ενδιαφέρει κανέναν, ότι πιτσιρικάς όταν έβλεπα αυτή την αθλητική Κυριακή είχα την ανοησία να παίρνω μια ομάδα από κάθε χώρα και να λέω είμαι αυτό, είμαι αυτό, είμαι αυτό. Δηλαδή έλεγα είμαι Man U στην Αγγλία, είμαι Real Madrid στην Ισπανία, είμαι Αμβούργο, ναι, έλεγα στην Γερμανία, είμαι Μίλαν, έλεγα στην Ιταλία, είμαι Πόρτο, ήμουν Μπενφίκα στην Πορτογαλία, αλλά όταν πήγε εκεί ο Φούτρε και ο Μαντζέρ λόγω αυτών των παικταράδων έγινα Πόρτο κτλ. Στην ουσία, στην πραγματικότητα συνέλαβα τον εαυτό μου ότι όπως είμαι Εθνική Ισπανίας και έλεγα στη Λατινική Αμερική είμαι Αργεντινή λόγω της φανέλας. Όχι, Εθνική Ισπανία. Έμεινα σταθερός, φίλε, μόνο στην Εθνική Ισπανίας, πάντοτε, ως όλα τα μουντιάλ, ακόμη και τότε που ήταν loser με Εμίλιο Μπουτραγένιο, ας πούμε, και Μίτσελ και Γκαϊέγκο. Και τόσο πολύ σε εκνεύρισε το σποτάκι που κάναμε για τον τελικό. Και το Καμάτσο, ναι. Έμεινα λοιπόν σταθερός στη Man U και ως Ισπανόφιλος ενδιαφερόμουν για την ομάδα που είχα επιλέξει μία ζωή. Ωραία. Από την Ισπανία ενδιαφερόμουν για τη Real Madrid, την οποία την παρακολουθώ από την γι' αυτό εκνευρίστηκε. Του Άντωνη Γκοϊκοετσέα και του Αντώνιο Δεν Μαθέρα. Αφορούν αυτά την ώρα για μπλε όμως. Δεν τα αφορούν. Του Τσέντο και του Καμάτσο. Καμάτσο, δεν αφορούν αυτά την ώρα για μπλε. Αν σου έλεγα ότι είμαι κορμοναράκι. Ο, πάλι το ίδιο θα σου λέω. Πάλι το ίδιο θα σου λέω. Σαν τις άρπιες, σαν τα πουλιά. Έχεις ακούσει ποτέ. Έχεις, έχεις ακούσει ποτέ να λέω τη λέξη αυτή εδώ στην ώρα για πλάκα. Όχι, όχι ρε, πλάκα σου κάνω ρε. Μην τσιμπάς ρε. Δεν μπορώ. Μου άρεσε πολύ η διαφήμιση. Πάρα πολύ μου άρεσε. Χαίρομαι. Και όχι μόνο αυτό, και η πρωτοποριακή ιδέα του να ασχοληθείτε με τον τελικό του Champions League. Ευχαριστώ πολύ, το κείμενο το έγραψα εγώ μεταξύ μας. Ναι, είσαι εκπληκτικός. Είσαι εκπληκτικός. Μπράβο. Πολύ ωραία. Θα με κάνεις να δω και εγώ το τελικό, αν και αδιαφορούσα. Λογικό είναι, γιατί η ομάδα σου, η άλλη, απέχει. Όχι, όχι, δεν το κάνω. Αν, αν ήμουν μόνο Man U, δεν θα ασχολούμουν καν. Ούτε θα με ενδιαφέρε ποιος θα κερδίσει. Όχι, όχι, αλλά είμαι φανατικός Real Madridis και μπορώ να σου πω τώρα την ενδεκάδα της δεκαετίας του 80 και του 90. Αύριο. Με Χόρχε Βαλντάνο που έμοιαζε πολύ με τον Περόνι, ο οποίος Περόνι προαλήφεται για να γυρίσει στον Ηρακλή της Football League. Στα εξηγώ. Γιατί όχι, γιατί όχι. Ναι, ναι, μια χαρά. Αύριο, μιας και μιλάμε για ξένους τώρα.
τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες για το Ira Camp είχαμε πει βρείτε μας δύο Ισπανούς, δύο Αργεντίνους, δύο Βραζιλιάνους. Αύριο θα πω δύο Ιταλούς, άντε το λέω από τώρα. Δύο Ιταλούς. Να μου, να μου βρει ο κόσμος δύο Ιταλούς που έχουν φορέσει το φανέλα του Ηρακλή. Μην το πεις τώρα. Μην βοηθήσει. Όχι, 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 δεν λέω τίποτα. Τι να πω. Είναι πάνω από. Είναι πάνω από. Είναι πάνω από δύο. Είναι πάνω από δύο. Έχω βρει ήδη τρεις. Α, βρήκες τρεις. Ποιος είναι τρίτος, ε. Δύο γνωστούς βετεράνους και ένα σεντερμπακ που ήρθε για δύο μήνες γιατί έσπασε το χέρι του. Το είχα πει και άλλη φορά. Ναι, 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 το είπε. Το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα. Οι βετεράνοι είναι εύκολοι. Οι βετεράνοι είναι εύκολοι. Δύο μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Προφανώς είναι παραπάνω οι βετεράνοι. Δύο απόμαχοι που ήρθαν να πάρουν τα τελευταία έντυπα. Δεν νομίζω να έχουν έρθει πάνω από τρεις Ιταλοί στον Ηρακλή, Χαρίλα. Ναι, ίσως. Λέω μήπως μου διαφεύγει κανένας. Μπορεί, κανένα φεγγάρι να ήρθε με καμιά καραβιά, ξέρω εγώ. Ναι. Οι δύο βετεράνοι και ο Σπασοχεράκιας. Για τον μπάσκετ, σου λέω, μελέτησα πάρα πολύ την συνέντευξη του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη σε σένα. Ήταν η πρώτη φορά σε σένα, γιατί μαζί σου λύνονται τα στόματα. Που ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης απελευθερωμένος από το άγχος, όπως εμείς τώρα πλέον μπορούμε και λέμε αυτή η ομάδα δεν μπορούσε, δεν το πιστεύαμε, όλοι ξέραμε ότι ό,τι και να κάνουμε, γι' αυτό τα έλεγε και ο Μάκης σε σένα. Γιατί έλεγε ο Μάκης κερδίστε εκεί μέσα και μετά τσαμπιά, θυμάσαι? Πώς δεν το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Ναι, που έλεγε και μετά τσαμπιά και τα λοιπά. Γιατί όλοι μας και του Μάκη συμπεριλαμβανομένου που είναι και κοντά στην ομάδα δεν πιστεύαμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάει και να κερδίσει παιχνίδι εκεί μέσα. Και είδες απελευθερωμένος και ο προπονητής σου είπε αυτό που λέμε όλοι, ότι αυτή η ομάδα στήθηκε λάθος. Χρέωσε πολλά Γιώργο στον Μπερτ. Δηλαδή είπε ότι δεν ήταν μόνο το θέμα της καταληκτικής ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου, πριν φτάσουμε στο ότι έχει υποχρεώσεις και δεν ημερομηνιακά δεν μας βγαίνει το ημερολογιακά δεν μας βγαίνει το εγχείρημα, έφτασε στο σημείο να πει ότι κάθε μέρα μου βγάζει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, χωρίς να τον χαρακτηρίσει, περιέγραψε έναν μύρλα. Έναν, ναι, ναι, έναν γκρινιάρι. Μου βγάζει διαφορετικά πράγματα. Ναι. Και είναι κάτι που συνάδει με το εξωαγωνιστικό προφίλ του γιου του Στίβ, καθώς τον ακολουθεί, όχι η φήμη, η πληροφορία ότι πρόκειται για έναν δύσκολο χαρακτήρα. Mm. Πολύ δύσκολο χαρακτήρα. Δεν είναι ο Ουάσιγκτον δηλαδή, ο οποίος αγωνιστικά είναι ανεπαρκής να σου δώσει αυτό που θέλει σε ηγητικό επίπεδο, αλλά είναι ένα παιδί που δεν δημιουργεί προβλήματα. Ήσυχος, στα όρια του αμίλητου και κύριος. Αλλά με τους κυρίους δεν παίρνουμε ανόδους, φίλε. Θέλουμε περισσότερο. Μάλλον θέλουμε αλυτάκια για να πάρουμε άνοδο. Μη μου στέλνετε τους Ιταλούς από σήμερα. Για αύριο είναι το quiz. Ναι, για αύριο. Ο Γιάννης τους βρήκε και τους τρεις πάντως. Μπράβο του. Σκέτη αποτυχία, λέει η Ιταλία. Σκέτη αποτυχία, σκέτη αποτυχία. Γιατί και οι τρεις ήταν, ναι, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Χαρίλα, χθες ο κύριος Απόστολος Βαμβακίδης, ο αντιπρόεδρος του... Πρόσεχε, θέλουμε τρία λεπτά, ε. Του, ναι, σε, πέντε, εντάξει, ναι. Πέντε. Του Βολεϊκού Ηρακλή, είπε αυτό που τον ακούω στην ώρα για μπλε να λέει τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια. Ότι είμαστε ζόρικα. Ότι πρέπει πάλι να ματώσουμε για να πάρουμε αδειοδότηση. Ότι, πάνω, ότι περίπου 50% είναι το ποσοστό... Που, πώς να το πω, από τα 48.000, 45 πόσα είναι που πρέπει να μαζευτούν τώρα για αδειοδότηση, για πληρωμές, για προπονητικό team, για παίκτες κτλ. Τα μισά και ίσως παραπάνω θα πρέπει να έρθουν από τα διαρκείας. Ναι. Κάτι πολύ δύσκολο, έτσι. Γιατί αλλιώς θα πάμε πάλι σε μια χρονιά με συναυλίες, με ράνους, με μηνύματα, με μαραθωνίους, με δεν ξέρω εγώ με τι. Καλά, σε αυτό θα πάμε ούτως ή άλλως. Γιώργο, θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Ο Βολεϊκός Ηρακλής είναι εκείνη η συγκλονιστική περίπτωση στην οποία δεν χρειάζονται διοικητικοί παράγοντες, χρειάζονται οικονομικοί παράγοντες. Θα μου πεις, σιγά μην βρεις οικονομικό παράγοντα που να μην θέλει και να διοικεί, να σκέλεχο. Ναι, να. Οι άνθρωποι από την Αμερική εμπιστεύονται αυτούς τους διοικητικούς παράγοντες και πολύ σωστά, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεχνογνωσία, γνωρίζουν το αντικείμενο και βάζουν τα χρήματά τους. Αν βρίσκονταν άλλοι 4-5 σε αυτό το επίπεδο, θα είχε λυθεί το πρόβλημα του Ηρακλή. Αντιθέτως,
στο Ιβανόφιο, ενώ έχουμε τον άνθρωπο, τον Χωσέμπα Ετσεμπερία, ο οποίος είναι αποφασισμένος να συνεχίζει να βάζει χρήματα, δεν έχουμε διοίκηση. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάθε φορά που βγαίνουν να μιλήσουν, ενώ σου έχω ξαναπεί, ακόμη και οι σκουπιδιάριδες που περνάνε από το Ιβανόφιο και μαζεύουν, αδειάζουν τα καλαθάκια και τους κάδους, τους λένε ότι μην βγαίνετε στο ραδιόφωνο, μην μιλάτε. Έχουν γίνει εκπαιδευτές των νεύρων μας. Δηλαδή βγαίνουν, μιλάνε, τοποθετούνται και ο πληθυντικός είναι πληθυντικός έτσι κατά συνεκδοχήν, όπως καταλαβαίνεις. Δεν είναι πληθυντικός γιατί βγαίνει πολλοί κόσμος και μιλάει. Χατζηκυριακή βγήκε και μίλησε πάρα πολύ σωστά. Καταλαβαίνεις ποιους εννοώ ότι δεν πρέπει να μιλάνε, γιατί το λάθος το έχουν στο αίμα τους. Αυτό που είπες, Χαρίλα, θα το κάνω τατουάζ. Το λάθος το έχουν στο αίμα τους. Τέλος. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ρέει στο αίμα τους. Δε. Είναι το επικοινωνιακό λάθος. Το είπα και χθες κάποια στιγμή. Ενώ κάνουν τόσο άριστα το ένα σκέλος της παρουσίας τους, το πολύτιμο σκέλος της παρουσίας τους, το να βάζουν χρήματα, το υπόλοιπο, το επικοινωνιακό και το διοικητικό, δεν το έχουν με τίποτα. Ας ελπίσουμε φέτος να αποκτήσουν το διοικητικό λόγω. Άκουσα και ένα πολύ ωραίο άλλο πράγμα και με αυτό κλείνω, που είπε ο Χατζηκυριακίδης σε σένα. Ότι θέλει διοικούντες δίπλα του, θέλει ανθρώπους, θέλει συμπαίκτες, θέλει ανθρώπους δίπλα του να στελεχώσουν την ΚΑΕ ο πρόεδρος. Πολύ σωστά. Οργανωτικά μήπως ζητήματα. Μήπως προκύψουν διοικούντες και μήπως ο τωρινός προπονητής κάνει καλές επιλογές. Εκεί στο μήπως είμαστε. Και ξέρεις, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, Γιωργάκη μου, που θα παίρνουμε παίκτες, θα κάνουμε μία ομάδα και θα λέμε δεν ξέρουμε αν θα ανέβουμε. Δεν ξέρουμε, να το δούμε στην πράξη. Θα προχωράει η χρονιά, μπορεί να είμαστε αίτητοι και θα λέμε δεν ξέρουμε. Γιατί είναι ανθρώπινο αυτό που περιγράφει πολύ καλά η λαϊκή θυμοσοφία, με την παροιμία ότι όποιος κάει και στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Να κλείσουμε. Και άμα είναι και 2% το γιαούρτι. Ό,τι καλύτερο, και ιδίως παγωμένο, παγωμένο σχεδόν κατάψυξης τώρα που είναι καλοκαίρι, είναι σαν παγωτό. Ναι. Αν σε... βάζει καμία κομπόστα σε... μέσα. Σε... Τι ωραία, θα εξηγώ. Ναι, για πες, θέλεις να κλείσουμε? Δεν θέλεις? Πες μου τι θέλεις, ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα. Ό,τι θέλεις εγώ να στο κάνω. Εγώ για να δίνω λύσεις. Καταρχάς ή καταρχήν, ποτέ δεν πήρα απάντηση. Όχι, καταρχάς. Εγώ λέω καταρχάς από μικρός, μάλλον σας το λέω αυτό που λέω. Καταρχήν είναι το νομοσχέδιο, να θυμάσαι το νομοσχέδιο. Όχι, εγώ πάντα καταρχάς λέω. Ψηφίζω το νομοσχέδιο καταρχήν. Οπότε θα θυμάσαι ότι το σωστό είναι καταρχάς και το καταρχήν είναι για τα νομοσχέδια. Έτσι βοηθάει, δίνω και μερικά χρηστικά να βοηθήσουμε να μιλάμε καλούτσικα. Καλούτσικα, όχι τέλεια, καλούτσικα. Καλούτσικα. Λοιπόν, πρώτον, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα με βοήθησες. Φίλε, σε παρακαλώ, κάθε μέρα, καθημερινά για σένα στις αρπάλξεις. Και δεύτερον, καλό απόγευμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχει αγώνα μπάσκετ που ακολουθεί. Φίλε, πλέον δεν σου εύχομαι ούτε περαστικά ούτε τίποτα. Αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο σου, το εργαλείο σου πηγαίνει πραγματικά πάρα πολύ καλά, γιατί εργαλείο για σένα είναι η γλώσσα, η φωνή. Έτσι, η φωνή σου πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θέλει δουλίτσα ακόμα δεν ναι, θέλει δουλίτσα. Εγώ απλώς εύχομαι καλό βράδυ να έχω. Καλό βράδυ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Yes. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και τον χορηγό μας τον Καρφόπουλο, με δύο καταστήματα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Καραολή Δημητρίου 24 στη Σταυρούπολη. Τα χρώματά του τα υπέροχα, να βάψετε τους χώρους σας και να τους διαμορφώσετε. Πρώτα ο Θεός αύριο, 7 με 8, με το quiz μας, με το διαγωνισμό μας για το Ira Camp, δώρο αξίας 100 ευρώ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ο Νίκος Μοσχοβίτης θα έρθει από την Αθήνα. Εκεί είναι, στην πρωτεύουσα, να περιγράψει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.